Θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία νομίζω ότι μπορούν να συνεισφέρουν και στην κουβέντα που γίνεται για το 8ωρο, αλλά και γενικότερα σε διάφορα πράγματα, και έκανε και ιδιαίτερη φασαρία το τελευταίο διάστημα, είναι ένα πρώην κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην κορυφαίος υπουργός, συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα. Στη συνέχεια, βέβαια, φρόντισε να διαχωρίσει νωρίς τη θέση του. Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι μαζί μας. Κύριε Λαφαζάνη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Τζένο, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν σταματάτε, δεν μπορείτε να ησυχάσετε. Είσαστε γενικότερα στον αγώνα, έτσι. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω κάτι, το βασικό ερώτημα. Θυμάμαι την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή συζητάμε τώρα για την επανέναρξη μάλλον των πληστηριασμών, θυμάμαι ότι είχε, λόγω της δράσης που κάνατε εσείς, είχαν κάνει λίγο έως πολύ ιδιώνυμο τις διαμαρτυρίες εναντίον των πληστηριασμών και σας είχαν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα. Πού βρίσκεστε τώρα εκεί, κύριε Λαφαζάνη? Βεβαίως, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που εγκαινίασε τους μαζικούς πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Τότε είχαμε αναπτύξει ένα κίνημα το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο και ευρύ στο πρώτο τουλάχιστον διάστημα, όπου είχαμε σταματήσει στην ουσία τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας οι οποίοι γίνονται στο Ειρηνοδικείο και γενικότερα στα Ειρηνοδικεία Αθηνών. Ξέρετε ότι πριν πάμε στα συμβολογραφεία οι πληστηριασμοί γινόταν σε κοινή θέα, μπορούσε να τους παρακολουθήσει οποιοδήποτε και μπορούσε και οποιοδήποτε να κάνει προσφορά στον πληστηριασμό. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτό το κίνημα επί ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εμπόδιζε με την παρουσία του και με τις καταλήψεις που έκανε εκεί των Ειρηνοδικείων να γίνονται πληστηριασμοί πρώτων κατοικιών, σπιτιών, οικογενειών και φτωχών οικογενειών, αυτό τρομοκράτησε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε στη λογική αυτή, πάρτε τους στα σπίτια άρων-άρων και μην υπολογίζετε τίποτα, αν μένουν οικογένειες στον δρόμο, αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν που να κλείνουν την κεφαλή τους, όλα αυτά ήταν δεύτερες σκέψεις. Λοιπόν, προκειμένου λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με τα ειρηνοδικεία, τι έκανε δια του κυρίου Κοντονή τότε και Τσίπρας Κοντονή μαζί, πήγανε, έφεραν νομοθετική διάταξη η οποία ήταν απολύτως διάτερτη και εγώ θεωρώ ότι είναι για τη συνταγματική και μετέφεραν τους πληστηριασμούς στα σκοτεινά δωμάτια των συμβολιογραφείων με ηλεκτρονικό τρόπο. Από τότε οι πληστηριασμοί είναι άφαντοι για τον κόσμο, δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει κανείς, πρέπει να είσαι πολύ εξειδικευμένος στα ηλεκτρονικά για να μπορείς να έχεις μια ιδέα του τι γίνεται στο οποιοδήποτε πληστηριασμό. Λοιπόν, έτσι έφυγαν οι πληστηριασμοί από την κοινή θέα όπως θα έπρεπε να γίνονται και καταχωνιάστηκαν μέσα στη συμβολιογραφία. Συνεχίσαμε και τότε την προσπάθεια έξω από τη συμβολιογραφία να διαμαρτυρώμεθα και τότε είχαμε καταφέρει αρκετούς πληστηριασμούς είτε να τους αναστείλουμε είτε να τους αναβάλουμε και μερικούς να τους ματαιώνουμε, πληστηριασμούς πρώτων κατοικιών πάντοτε, ακύρυναμε το βάρος. Άρχισε λοιπόν να κινείται από τα ειρηνοδικεία στην αρχή και με πολύ περισσότερο μετά στη συμβολιογραφία όλος ο κατασταλτικός μηχανισμός του κράτους, οι δυνάμεις ασφαλείας, τα τμήματα προστασίας δικαιωμάτων, δημοκρατίας και ασφάλειας του κράτους. Αυτό εγώ το θυμάμαι. Το τμήμα το οποίο σας κυνήγαγε ήταν το τμήμα ασφάλειας του κράτους. Λες και είσαστε κανένας πράκτορας, δεν ξέρω, κανένας εχθρός της πατρίδος, έτσι. Μπορεί, είναι δυνατόν η ασφάλεια να έχει τμήμα προστασίας της δημοκρατίας? Δηλαδή προστατεύει η ασφάλεια την δημοκρατία? Αυτή είναι που πρέπει να προστατεύσει τη δημοκρατία. Και πώς την προστατεύουμε δημοκρατία? Με το φακέλωμα, παρακολούθηση, με τις στημένες διώξεις, με τις δικαστικές αυτές περιπέτειες στις οποίες έβαζαν πολίτες και πολιτικά πρόσωπα? Εδώ μέσα στα χρόνια τα μνημονιακά και όχι μόνο τα μνημονιακά και τα προηγούμενα χρόνια ο πολιτικός κόσμος, ο κατεστημένος πολιτικός κόσμος έφαγε, ήπιε, λίστεψε, κατέστρεψε, διέλυσε, καταχρέωσε την Ελλάδα, την πτώχευσε
δεν είδα εγώ κανένα να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ο μόνος που κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου είναι από την κυβέρνηση Τσίπρα εγώ, και ο οποίος έχω φορτωθεί 5-6 δίκες. Από την ίδια την κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι. Από την ίδια την κυβέρνηση Τσίπρα. Σε αυτό είναι πρωτοφανές. Τώρα, μια κυβέρνηση η οποία, στην οποία διατέλεσα εγώ υπουργός, ήμουνα σχεδόν το δεύτερο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τα ιδρυτικά μέλη, ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, στήριξε όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα περιφέρονται και είτε κυβέρνησαν είτε παριστάνονται την αξιωματική αντιπολίτευση, τους στήριξε και έρχονται εμένα να διώξουν. Γιατί? Γιατί προάσπιζα αυτά που λέγανε οι ίδιοι το 2000. Αυτά που λέγανε οι ίδιοι πριν γίνουν κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο. Κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη. Έτσι, ακριβώς. Το σύνθημα. Και στο τέλος κατέληξε κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για. Και συνεχίζεται αυτό το παραμύθι με τις διώξεις μου. Διότι ορίζονται δίκες, αλλά δεν γίνονται οι δίκες, αναβάλλονται. Εγώ είμαι εκεί και επιμένω να δικαστώ. Είτε με ανθρώπου, είτε όμηρος. Να με καταδικάσουν. Λοιπόν. Και θέλουν να με έχουν συνεχή όμηρο. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Λαφαζάνη. Τελικά τι έγινε το 2015? Βγαίνουν και σας αμφισβητούν. Καταθέσατε, γράψατε ένα άρθρο στο iskra.gr. Είπατε ότι υπήρξε ένα σχέδιο συγκυβέρνησης. Είπατε ονόματα, διευθύνσεις. Βγήκε ο κύριος Μημαράκης, σας διέψευσε. Μπορείτε να μας δώσετε εντάχει, γιατί αν κάτσουμε θέλουμε ώρες πολλές. Τρία σημεία συγκεκριμένα. Όντως υπήρξε συζήτηση για συγκυβέρνηση. Αληθεύει πως είχατε συναντηθεί με τον Προκόπη Παυλόπουλο και του ζητήσατε να μην γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη? Τι σας απήντησε? Κοιτάξτε, από την άλλη μέρα του δημοψηφίσματος, ο κατεστημένος πολιτικός κόμμος με επικεφαλή τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον Τσίπρα, αλλά και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, λειτουργήσε δυστυχώς ως μια συνωμοτική παρακρατική ομάδα με στόχο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, να κάνει συνταγματική εκτροπή και το όχι του ελληνικού λαού να το μετατρέψει σε ναι. Αυτό έγινε με το Συμβούλιο Αρχηγών που ξεκίνησε την άλλη μέρα. Μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, την οποία από την πρώτη στιγμή κατήκυλα, ότι εδώ γίνεται μια συνωμοσία κατάλυσης της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής βούλησης, πρωτοφανής και ακόμα και για τα διεθνή χρονικά, όχι μόνο για τα χρονικά της Ελλάδας, γιατί μιλάμε για δημοψήφισμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν φτάσαμε στην περίφημη 14 Αυγούστου προς 15 Αυγούστου, προς την ανήμερα Παναγίας, όπου γινόταν η ψηφοφορία στη Βουλή για το τρίτο μνημόνιο. Στην ψηφοφορία αυτή 42 βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, 32 περίπου όχι και κάπου 11 παρών, δεν ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Αυτό τι σήμαινε? Ότι η κυβέρνηση κατέρεε, έχανε σχεδόν το 1/3 των βουλευτών της, έπεφτε σε κάτω από τον αριθμό, τον κρίσιμο αριθμό των 120 βουλευτών για να μπορεί να έχει κάποια πιθανότητα να υπάρχει. Λοιπόν, και επομένως διαμορφώνονταν νέα δεδομένα και μια νέα κατάσταση, ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Τότε, ενώ η κυβέρνηση έπρεπε να καταρρεύσει, να πέσει αμέσως, δεν υπήρχε καμία προοπτική επιβίωσής της, ήρθαν δυστυχώς αυτό που λέω τα συνεταιράκια της, βάλτε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, με σημασία και πολύ, και δώσανε ψήφο στο τρίτο μνημόνιο και επομένως ανάσα στην κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό είναι όμως. Μισό λεπτό. Αυτό λένε όμως τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, ότι το κάναμε γιατί εμείς δεν θέλαμε η χώρα να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λέτε άλλο πράγμα όμως. Εσείς λέτε άλλο πράγμα. Λέτε ότι υπήρξε προσυνεννόηση για να υπάρξει η συγκυβέρνηση, και μάλιστα είχατε προταθεί και ονόματα του Λαφάζα, του Δραγασάκη και ούτω καθεξής. Πράγματα που έχει διαψεύσει και ο κ. Μημαράκης. Όχι, θα σας πω γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπήρχε περίπτωση για να μην περάσει το τρίτο μνημόνιο από τη στιγμή που υπήρξε η μεταστροφή αυτή του Τσίπρα, διότι
Το τρίτο μνημόνιο το στηρίζαν στην ουσία και απεδείχθη από την ψηφοφορία 222 βουλευτές και 4 κόμματα τουλάχιστον στη Βουλή. Λοιπόν, αν αυτό που θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και Ποτάμι το μνημόνιο, τι θα γινότανε? Θα έπεφτε η κυβέρνηση και θα πηγαίναμε σε εκλογές με ανοιχτό το θέμα του μνημονίου. Δεν θα είχε το χαρτί των 220 βουλευτών και ψηφισμένο το πρόγραμμα της νέας τετραετίας του ο Τσίπρας από την υποτιθέμενη αντιπολίτευσή του. Δηλαδή τους πήγε σε εκλογές ομοίρους να έχουν ψηφίσει το πρόγραμμά του. Πώς θα ψηφιστούν αυτά τα κόμματα όταν πάνε σε εκλογές και έχουν ψηφίσει το πρόγραμμα του αντιπάλου τους? Εν πάση περιπτώσει, εκεί έγινε μια, βεβαίως επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα, έγινε μια συμφωνία κυρίων μεταξύ τους ότι εσείς θα μου ψηφίσετε το μνημόνιο, η κυβέρνησή μου θα σταθεί με την ψήφο τη δικιά σας και από εκεί και πέρα εγώ θα κάνω συγκυβέρνηση μαζί σας για το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να πάω σε εκλογές. Εγώ βεβαίως τα είχα πει αυτά όλα και δημοσίως και ιδιαιτέρως ότι δεν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη κοροϊδία από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα πάρει την ψήφο σας και θα σας πάει σε εκλογές σφαγείο, όπου θα του δώσετε τη δυνατότητα να σχηματίσει η κυβέρνηση, έστω και με ηλεκτρονικές διεργασίες περίεργου τύπου μέσω της Singular, γιατί εμείς μείναμε έξω για 2.000 ψήφους και μπήκε ο κύριος Καμένος με κάποιες χιλιάδες ψήφους. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα, διότι δεν θα σχηματιζόταν η κυβέρνηση αν εμείς μπαίναμε στη Βουλή του Τσίπρα, ακόμα και αν ήταν και ο Καμένος στη Βουλή, διότι δεν θα είχε τα κουκιά. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων μεταξύ τους, την οποία φυσικά ο Τσίπρας δεν τήρησε, δεν υπήρχε περίπτωση να τηρήσει, διότι ο Τσίπρας δεν άντεχε να μην πάει σε εκλογές και να παρατείνει εκείνη τη Βουλή, διότι εμείς θα ήμασταν το τρίτο κόμμα τότε, η ΛΑΕ που διαμορφώθηκε με αυτούς που δεν ψήφισαν το μνημόνιο, θα ήμασταν τρίτο κόμμα στη Βουλή και αξιωματική αντιπολίτευση σε περίπτωση που κάνει συγκυβέρνηση. Αυτό ήταν ανυπόφορο για τον Τσίπρα, θα μπορούσε να σταθεί. Εσείς τώρα καταγγέλλετε ομοθεία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται τώρα. Κάθε φορά που λέτε μια φράση ανοίγω και κουβέντα και εδώ πέρα θα φάμε την εκπομπή. Λοιπόν, θα την κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα, το υπόσχομαι, θα σας αφιερώσω χρόνο. Να κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε σύντομα. Ετοιμάζεστε να γράψετε βιβλίο με αυτά και με άλλα, κύριε Λαφαζάνη? Βεβαίως ετοιμάζω βιβλίο, γιατί συνέβησαν σημεία και τέρατα. Το βιβλίο θα έχει ονόματα και διευθύνσεις, θα έχει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες καταγγελίες. Όλη αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος πολύ κρίσιμη για τη χώρα, όπου όλο το σκηνικό διαμορφώθηκε προκειμένου να μεταμορφώσουν, να μεταλλάξουν το ΣΥΡΙΖΑ και να τον ενσωματώσει το σύστημα, πράγμα που επετέφθη, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι, ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν δυνάμεις που δεν θέλανε να προδώσουν, να μεταλλαχθούν, δεν θέλανε να ξεπουλήσουν τη λαϊκή ψήφο, τα οράματά τους και τις δεσμεύσεις τους. Λοιπόν, όλοι οι φακοί στράφηκαν εναντίον μας προκειμένου να εξουδετερωθεί ο Λαφαζάνης και τότε αριστερή πλατφόρμα για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος της μνημονιακής συνέχειας της χώρας μας, την οποία ζούμε μέχρι σήμερα, και πολύ φοβάμαι ότι τα μνημόνια δεν τέλειωσαν, δεν τέλειωσαν έτσι κι αλλιώς, αλλά εν πάση περιπτώσει οδηγούμαστε πολύ σύντομα σε νέες μνημονιακές περιπέτειες, διότι η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, διότι βλέπουμε τις καταστάσεις αυτές που θα την κάνουμε, δεσμεύομαι γι' αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Το γεγονός ότι αντέδρασαν πολύ δείχνει ότι μάλλον κάτι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο μόνος που απάντησε και στον οποίο απάντησα κι εγώ ήταν ο κ. Μαράκης. Αυτός διέψευσε. Βέβαια, τι να διαψεύσει, όταν την πρόταση για συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ την έκανε δημοσίως. Και μάλιστα πρότεινε δημοσίως και πρωθυπουργό. Τον κύριο Δραγασάκη. Λοιπόν, τη διαψεύδει ο κύριο Βημαράκης. Αλλά προσέξτε, δεν μίλησαν καθόλου ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τσιμουδιά.
Λοιπόν, σιωπή ηχθείος. Περιμένουμε το βιβλίο, κύριε Λαφαζάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.